Συγκρατημένα αισιόδοξο για τις εξελίξεις κατά της συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους και ειδικότερα για το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά της συνοδοκορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στις Βρυξέλλες. Καταγράφω το ενδιαφέρον της Τουρκίας για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε, είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε, είναι κάτι που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δικής μας πρότασης, της δικής μας προσέγγισης. Με ικανοποίηση άκουσα ότι αυτή η ενίσχυση των σχέσεων περνά μέσα και από ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα κριθεί κατά πόσον αυτές οι δηλώσεις, η έκφραση ενδιαφέροντος θα συνοδευτεί και από συγκεκριμένες κινήσεις που επαναλαμβάνω σχετίζονται άμεσα με το Κυπριακό. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι οι διεργασίες για το Κυπριακό συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο και ότι αναμένει να κορυφωθούν το φθινόπωρο κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και ενδεχομένως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έχει απαντήσει θετικά σε πρόσκληση που του απέστειλε να επισκεφθούν από κοινού το εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ αναφέρθηκε και στην προώθηση μέτρων για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Καλημέρα. Μίλησα με Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας που πιστεύουν πραγματικά στην επανένωση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Άκουσα τις ανησυχίες τους, άκουσα τις έγνοιες τους και ναι, ετοιμάζουμε προτάσεις τις οποίες θα δημοσιοποιήσουμε πολύ σύντομα. Την ίδια στιγμή είχα αποστείλει και μια επιστολή στον κύριο Τατάρ σε σχέση με το να επισκεφτούμε από κοινού το ανθρωπαϊκό εργαστήριο για το θέμα των αγνοωμένων, ένα καθαρά ανθρωπιστικό θέμα. Ενημερώθηκα χθες το βράδυ για εκ πρώτης, αν θέλετε, αντίδρασης, θετικής αντίδρασης. Ο πρόεδρος της Κύπρου ανακοίνωσε επίσης πως την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκονται στη Λευκοσία ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τους οποίους θα γίνουν διμερείς συναντήσεις καθώς και τριμερή συνάντηση.